Θέλω να πάμε λίγο σε ένα θέμα. Ανοίγουμε μία παρένθεση με αφορμή και την αυριανή επέτειο, τον αυριανό εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Θα συνδεθούμε αυτή τη στιγμή με το 28ο Υπηαγωγείο Ηρακλείου, καθώς βέβαια είναι πάρα πολύ όμορφο να μάθουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βάλουμε στο κλίμα της ημέρας μικρά παιδιά, μπόμπιρες, μικρά παιδιά 3, 4, 5 ετών. Και βέβαια έχει αξία μέσα από τοποθέτηση εκπαιδευτικών πώς αντιλαμβάνεται ένα μικρό παιδί την σημασία και την αξία μιας εθνικής επετείου. Πάμε λοιπόν στο 28ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου και βρίσκεται η Εύη Χαρακιανάκη μαζί με την Ζαμπή Αλαζανάκη, την νηπιαγωγό βέβαια, εκπαιδευτικός. Την καλησπέρα μας, Εύη. Καλησπέρα Νίκο, τα βλέμματα στραμμένα στην αυριανή επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Ωστόσο έχουμε σκεφτεί πώς θα πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά μας για την σημαντικότητα της αυριανής επετείου και κυρίως πώς μπορούν αυτά να αντιληφθούν όρο αυτών και όλο αυτό τον αγώνα που είχε πραγματοποιηθεί τότε. Νομίζω βρισκόμαστε στο καταλληλότερο μέρος ώστε να πάρουμε τις απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Μαζί μου είναι η νηπιαγωγός, η κυρία Ζαμπή Αλαζανάκη, η οποία θα μας εξηγήσει πόσο εύκολο είναι ένα μικρό παιδί να αντιληφθεί το ιστορικό αυτό όχι απέναντι στους Ιταλούς. Χαίρετε. Γεια σας, σας καλωσορίζω και εγώ στον νηπιαγωγείο μου. Χαίρομαι που βρισκόσαστε εδώ και μας δίνετε βήμα για να δείτε πραγματικά και να δει όλος ο κόσμος τη σπουδαιότητα της προσχολικής αγωγής, το πόσο πολύ σπουδαία ερεθίσματα μπορεί να δώσει ένα νηπιαγωγείο σε αυτή την κρίσιμη ηλικία, σε αυτή την κρίσιμη ηλικία των 4-5 χρονών, που τα παιδιά λαμβάνουν τα ερεθίσματά τους και τα επεξεργάζονται με πολύ εύκολο και πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Ο πόλεμος του 1940 είναι μια δύσκολη προσέγγιση για αυτά τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Γι' αυτό εμείς, μέσα στον χώρο του νηπιαγωγείου, προσπαθούμε με ελκυστικές μεθόδους, μέσα από το παραμύθι, να τα βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτές τις δύσκολες έννοιες και να καταλάβουν ότι ο πόλεμος δεν είναι ένα παιχνίδι σαν αυτό που παίζουν στις ελεύθερες δραστηριότητες, ούτε ένα παραμύθι. Παρόλο που ξεκινάμε με παραμύθι την προσέγγιση του πολέμου, συνήθως χρησιμοποιούμε παραμύθια διαχρονικά, όπως τις Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη, το «Σαν παραμύθι» με τον Γίγαντα και τον Άνω. Στη συνέχεια, βλέπουμε τις ιδιαιτερότητες των παιδιών. Αν τρομάζουν με την έννοια του πολέμου, αν τρομάζουν με όλο αυτό που συμβαίνει στον πόλεμο, με την πείνα, με το θάνατο, με τους σκοτωμούς, με τον αγώνα. Και στη συνέχεια, προσαρμόζουμε τις δραστηριότητές μας πάνω σε αυτό. Δηλαδή, φέτος είχαμε παιδιά τα οποία δυσκολευόταν στην έννοια του πολέμου. Έτσι, λοιπόν, εστιάσαμε στην ειρήνη. Φέραμε στον νηπιαγωγείο μας πίνακες που είχαν σαν θέμα τους την ειρήνη, όπως τον πίνακα του Πικάσο, το κορίτσι με το περιστέρι. Επεξεργαστήκαμε αυτό τον πίνακα. Είδαμε ότι η ειρήνη τελικά θα μπορούσε να είναι κορίτσι, θα μπορούσε να είναι αγόρι, θα μπορούσε να είναι άνθρωπος. Πώς θα τη φανταζόταν αν ήταν κορίτσι, αν ήταν αγόρι. Είπαν ένα σωρό υπέροχα πράγματα. Τι θα μπορούσε να κρατάει στα χέρια της η ειρήνη. Στη συνέχεια, επειδή ασχολούμαστε και με τη ρομποτική, εστιάσαμε στη λέξη ειρήνη και στην ανάπτυξη της λογικομαθηματικής σκέψης των παιδιών. Έτσι βρήκαν τις λέξεις, τη λέξη ειρήνη, με τη μελισούλα μας την Μπιμπότ, το κάθε γράμμα της ειρήνης το βρήκε η μελισούλα και το ένωσε και έκανε τη λέξη. Στη συνέχεια όμως έπρεπε να ετοιμάσουμε μια μικρή γιορτούλα όπως το συνηθίζουμε στο νηπιαγωγείο μας. Έτσι λοιπόν, επειδή εστιάσαμε περισσότερο στην ειρήνη, δεν θέλαμε να βγούμε έξω σαν μια παρέλαση κλασική. Θέλουμε να κάνουμε μια παρέλαση, παύλα, διαδήλωση. Έτσι είπαμε και βρήκαμε τα ναι και τα όχι. Πού λέμε ναι, πού λέμε όχι, τα παιδιά πού λένε ναι. Μας είπαν ένα σωρό λέξεις. Λένε ναι στην ειρήνη, λένε ναι στη φιλία, στο σχολείο, στα βιβλία. Οπότε εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι εστιάζουμε στα θετικά μηνύματα, εστιάζουμε στην αισιοδοξία. Σίγουρα πραγματοποιήθηκαν και έχουμε να κάνουμε με ένα πόλεμο.
Χιλιάδες ήταν αυτοί οι οποίοι στη χώρα μας, εκατομμύρια, σε μια πανευρωπαϊκή παγκόσμια κλίμακα έχασαν τη ζωή τους και αγωνίστηκαν για τα ιδανικά και για την ελευθερία. Ωστόσο, βλέπουμε ότι σε παιδιά νηπιαγωγή αυτή τη στιγμή πρέπει να δημιουργήσουμε δεδομένα προς μια αισιόδοξη κατεύθυνση. Οπότε, μεταξύ άλλων, κυρία Λαζανάκη, το μήνυμα του 28ου νηπιαγωγείου στο Ηράκλειο με αφορμή την αυριανή ημέρα, ποιο είναι? Το μήνυμα το είπαμε στο τραγούδι που τραγουδήσαμε στο τέλος μετά την παρέλαση, παύλα, διαδήλωση. Ελάτε παιδιά να κάνουμε σημαία μας την ειρήνη. Ελάτε παιδιά να κλείσουμε τον πόλεμο στη σπηλιά. Τα χέρια μας να ενώσουμε και υπόσχεση να δώσουμε πως στη δική μας την καρδιά η ειρήνη θα ανθίσει ξανά. Να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μας. Χρόνια πολλά για την αυριανή ημέρα. Ευχαριστώ.